Ξεκινάμε το Illustrator. Έχουμε ανοίξει το Illustrator και θέλουμε να φτιάξουμε σε αυτή την άσκηση ένα εξώφυλλο περιοδικού. Λοιπόν, μετρήσαμε το μέγεθος του περιοδικού, το οποίο είναι 23x28 το συγκεκριμένο. Οπότε θα πάω στο File New και τώρα στην καρτέλα η οποία θα μου εμφανιστεί θα πρέπει να βάλω τις ανάλογες ρυθμίσεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα το ονομάσω. Magazine 1. Λοιπόν, θέλω τι profile να έχει, θα είναι για εκτύπωση, οπότε διαλέγω print. Δεν θα κατεβάσω κάτι διαφορετικό, web, mobile και τέτοια. Print. Λοιπόν, μετά θα έρθω εδώ που λέει στο μέγεθος, εδώ μου εμφανίζει α4, μπορεί να σας εμφανίζει και κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Στην προκειμένη όμως περίπτωση εγώ δεν το θέλω α4, αλλά θα το κάνω custom, δηλαδή θα του δώσω πλάτος, είπαμε 23, σωστό, έτσι δεν είπαμε ότι είναι 23 mm, επί 28 mm, και αυτομάτως βλέπετε ότι στο size εδώ πέρα βγαίνει να γράφει custom πλέον και όχι α4. Είναι στο SMIC, συνήθως όπως έχουμε πει όταν επιλέγουμε να κάνουμε εκτύπωση, όταν φτιάχνουμε κάτι για εκτύπωση είναι σε SMIC, ενώ όταν κάνουμε κάτι που έχει να κάνει με οθόνες υπολογιστών, με τηλεοράσεις και γενικά web και τέτοια πράγματα, διαλέγουμε το RGB. Αλλά τώρα θέλουμε το SMIC επειδή είναι για εκτύπωση. Raster Effects, τι μέγεθος θα έχει, τι ανάλυση, 300 ppi είναι το σωστό, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε λιγότερο διότι η εκτύπωση μας θα γίνει χάλια, και preview mode default, ok, και πατάω ok για να ανοίξει η σελίδα μου. Λοιπόν, θα δείτε εδώ ότι το μέγεθος και το σχήμα της είναι κάπως διαφορετικό από τις α4, αλλά εμείς έτσι το ζητήσαμε και έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε το περιοδικό, το πρώτο που θα κάνω είναι να βάλω στο πρώτο layer, στο background μου ουσιαστικά, να βάλω το περιοδικό που έχω έτοιμο για να το ξεπατικώσω. Θα πω file, place για να φέρω μέσα εικόνα. Λοιπόν, το τοποθέτησα μέσα στη σελίδα μου. Αυτό που τώρα θέλω να κάνω είναι να το φέρω να πηγαίνει από άκρη σε άκρη όλη τη σελίδα, και για να το μεγαλώσω έχω επιλεγμένο το εργαλείο επιλογής. Για να το μεγαλώσω θα πάω κοντά με τον κέρσορα στη μία του γωνία και αυτομάτως θα δείτε ότι ο κέρσορας αλλάζει σχήμα και δείχνει ότι μπορεί να τραβήξει το μέγεθος του αρχείου μας, αλλά για να μπορέσει να το τραβήξει σωστά και με τις σωστές αναλογίες θα πατήσω ταυτόχρονα και το shift ώστε να μου μεγαλώσει κανονικά από άκρη σε άκρη. Εγώ θέλω να στήσω κάτι τέτοιο. Θα πάρω μία εικόνα απ' έξω, θα την βάλω εδώ από πίσω, μετά θα προσθέσω τα γράμματα, όλα αυτά εδώ τα γράμματα που υπάρχουν, θα βάλω μία εικονίτσα εδώ πέρα, θα βάλω αυτό το φούξια παραλληλόγραμμο και τις εικόνες επίσης, τα γράμματα. Λοιπόν, για να πάμε να ανοίξουμε τα layers, διότι εμένα αυτό με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή. Δεν το βλέπω κάπου. Θα πάω Window Layers. Θα το επιλέξω. Λοιπόν, εδώ τα layers, έχουμε layer 1. Εάν το κρύψω με το ματάκι, θα του δώσω ένα όνομα πατώντας διπλό κλικ απάνω στο layer 1. Το φέρνω κοντά μου και του διαλέγω ένα, του κάνω κλικ. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το ονομάσω BG. BG1, ωραία, για να μπορώ να ξέρω ακριβώς και τι είναι αυτό το layer 1. Λοιπόν, το κλειδώνω και επειδή το έχω ήδη κλειδώσει δεν μπορώ να τοποθετήσω κάποιο άλλο αντικείμενο στο ίδιο layer, οπότε θα έρθω εδώ που λέει create new layer κάτω κάτω και θα το πατήσω μια φορά. Σε αυτό εδώ το δεύτερο layer θα πάω και θα πω file place και θα φέρω μια άλλη εικόνα. Λοιπόν, για να δούμε. Θα φέρω αυτήν εδώ, place. Θα έρθω εδώ με τον cursor όπως και πριν. Θα πατήσω το shift για να μεγαλώσει αναλογικά σωστά. Θα την κάνω διπλό κλικ και θα της δώσω όνομα.
και μετά θα την κρύψω για να μπορέσω να τοποθετήσω και άλλα πράγματα. Θέλω να φέρω μία εικόνα ακόμα. Αυτή είναι εδώ. Φέρω καινούριο layer. Εδώ. Θα φτιάξω ένα καινούριο layer για να πω file, place. Και θα βάλω μέσα αυτή τη φωτογραφία. Ας πούμε ότι θέλω να την βάλω εδώ κάπου. Τα γράμματα θα τα βάλω σε ένα καινούριο layer επίσης. Αυτό δεν το ονομάσαμε, θα το ονομάσω Photo 2. Ωραία. Και θα φτιάξω ένα καινούριο layer πάνω στο οποίο, το οποίο μάλλον θα το ονομάσω Letters. Ωραία. Πάνω σε αυτό το layer θα φτιάξω τα περισσότερα γράμματά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Διαλέγω το εργαλείο που είναι για τα γράμματα. Φροντίζω να έχω ανοιχτό το πάνελ που είναι για τους χαρακτήρες. Μπορώ μάλιστα να το πιάσω και να το τραβήξω εδώ. Λοιπόν, οπότε έχω βάλει εδώ τώρα τα πάνελ μου με τα γράμματα, καθώς και το πάνελ με τις παραγράφους, για να μπορώ να έχω απόλυτο έλεγχο. Ας ξεκινήσω με το Imagine FX. Διαλέξω χρώμα μαύρο. Οκ. Λοιπόν, και θα έρθω εδώ και θα γράψω. Θα διαλέξω ένα μεγαλύτερο μέγεθος γραμμάτων για να τα βλέπω και καλά. Θα γράψω η Imagine. Το FX θα το γράψω εκ των υστέρων. Λοιπόν, για να δούμε. Imagine. Αυτά εδώ τα γράμματα θα πάρω να τα πάω λίγο πιο έξω για να βλέπω πως είναι. Λοιπόν, πιάνω το εργαλείο γραμμάτων και τα μαρκάρω όλα μαζί. Και τώρα πάω εδώ πέρα που λέει character, εδώ που λέει myriad pro ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να γράφει, πάνω πάνω. Λέει set the font family, επιλέγω. Και μπορώ να βλέπω να διαλέγω. Λοιπόν, αυτά τα απαρατζήτα, πως λέγονται, μοιάζουν λίγο πιο πολύ με αυτό που θέλω, οπότε θα πάρω αυτά τα γράμματα, θα τα βάλω εδώ, θα τα μεγαλώσω. Προσέξτε μια λεπτομέρεια για να μπορώ να πιάνω τα γράμματα και να τα μεγαλώνω όπως θέλω. Ο τρόπος ήταν να επιλέξω το εργαλείο γραμμάτων και να κάνω ένα κλικ και να αρχίσω να γράφω. Εάν τράβαγα μπλοκ κειμένο, τότε δεν θα μπορούσα να μεγαλώνω τα γράμματα, αλλά θα έπρεπε να μεγαλώνω το μπλοκ κειμένο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, για να δούμε αν μπορώ να τα κάνω bold. Ναι, γίνονται και bold. Θα έρθω να φτιάξω και το FX. Θα πάρω το γραμματάκι μου, θα του δώσω ένα χρώμα. Τώρα ανάλογα, επειδή έχω από πίσω μια κυρία η οποία είναι μπλε, ίσως θα με συνέφερε να βάλω κάποιο άλλο χρώμα. Α, μπορώ να την εμφανίσω για να τη δω. Λοιπόν, για το λογότυπο λέμε πάντα, τι χρώμα θα μπορούσα να διαλέξω. Μπορώ να πάρω το εργαλείο, το σταγονόμετρο, και να πάω και να διαλέξω ένα χρώμα από εδώ που να ταιριάζει. Λοιπόν, αυτό ίσως. Όπως βλέπετε, κάνω κλικ πάνω σε διάφορα σημεία και αμέσως προσαρμόζεται το χρώμα εδώ πέρα ανάλογα. Λοιπόν, θα την εξαφανίσω πάλι για να βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται. Σιγουρεύομαι ότι είμαι στο layer των letters. Ωραία, για να μην έχουμε κάποια θέματα μετά. Δεν πήρε το χρώμα. Λοιπόν, θα πάω πάλι να εμφανίσω την μπλε κυρία έχοντας επιλεγμένα τα γράμματα.
θα πιάσω το σταγονόμετρο και θα διαλέξω το χρώμα που είχα διαλέξει πριν. Οπότε πώς γίνεται και πίσω στο λογότυπο. Λοιπόν, για να το κάνω αυτό, πρώτα απ' όλα ας έρθω αρκετά κοντά στο γραμματάκι μου αυτό, να το βλέπω. Λοιπόν, το επιλέγω και μετά για να μπορέσω να πιάσω τα διάφορα σημεία anchor points, αυτό που θα κάνω είναι, θα επιλέξω αυτό τη λεξούλα μου, το FX, και θα πάω στο object και θα του πω expand. Λοιπόν, το expand σημαίνει ότι πάβει πια να είναι γράμμα και γίνεται αντικείμενο. Λοιπόν, του λέω OK και αυτομάτως θα δείτε ότι εμφανίζονται τα anchor points. Κάνω ένα κλικ απ' έξω για να είναι από επιλεγμένο ολόκληρο. Διαλέγω τα εργαλείο που είναι για τα anchor points και έρχομαι εδώ και θα το μορφοποιήσω πλέον, όπως βλέπετε. Πετάω τα ενδιάμεσα anchor points και θα πιάσω αυτό μόνο. Θα το φέρω μέχρι απέναντι. Και αυτά εδώ μπορώ να τα φέρω λίγο πιο έξω. Διαλέγω το εργαλείο που επιλέγει τα anchor points και μαρκάρω μόνο το στρογγυλό. Και το πετάω. Μετά θέλω να γράψω fantasy και sci-fi digital art με τα ίδια γράμματα.